Μια περίεργη υπόθεση με φόντο έκταση, η οποία σύμφωνα με τους δασικούς χάρτες χαρακτηρίστηκε πρόσφατα δασική, απασχολεί τις ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής και την εισαγγελία, όπου προσήχθη το μεσημέρι κτηνοτρόφος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε εμβρισμό με πρόθεση. Ο 53χρονος που πήρε προθεσμία για να απολογηθεί κατηγορείται για εμβρισμό σε δάσος, όπου η φωτιά εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση, σε βαθμό κακουργήματος. Ο ίδιος πάντως μέσω της συνηγόρου του αρνείται όσα του αποδίδονται. Ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμβρισμό σε δάση, σε βαθμό κακουργήματος, σε βάρος κατηγορουμένου. Είναι μια πράξη την οποία φυσικά επουδενή δεν ήθελε να προκαλέσει, ούτε και εκ προθέσεως προέβη. Στην ενέργεια αυτή. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε απόγευμα της Δευτέρας, λίγα μέτρα μακριά από τις εγκαταστάσεις του σκοπευτηρίου στο Στήρωνα του Δήμου Μινώα. Οι κάμερες των εγκαταστάσεων κατέγραψαν τις κινήσεις ενός 4x4 με έναν από τους επιβαίνοντες να βγαίνει από το όχημα και να βάζει φωτιά σε χόρτα και κλαδιά. Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής και κατάφεραν αρκετή ώρα αργότερα να περιορίσουν τις φλόγες παρά τους θυελλώδεις ανέμους. Ωστόσο, στάχτη έγιναν ένα στρέμμα χορτολιβαδικής και δύο στρέμματα δασικής έκτασης. Και ένα ζήτημα το οποίο ίσως θα πρέπει να αναφέρουμε αφορά τους δασικούς χάρτες. Δηλαδή, η κατηγορία αφορά δάσος δεδομένων των αναρτήσεων στους δασικούς χάρτες που έχουν γίνει τώρα το έτος 2021. Ενώ οι χάρτες αυτοί δεν είναι οριστικοί. Είναι κάτι που θα ελεγχθεί. Ανατρέχοντας τις κάμερες του σκοπευτηρίου, έκπληκτοι οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής βρέθηκαν μπροστά στο βίντεο, το οποίο κατέγραψε τις κινήσεις τους και τη φωτιά που εξαπλώθηκε σε έκταση, η οποία πρόσφατα χαρακτηρίστηκε δασική. Μάλιστα, μέρος της είναι περιφραγμένο. Ο κατηγορούμενος λοιπόν αρνείται φυσικά ότι υπήρχε σκοπιμότητα και ότι υπήρχε πρόθεση προκειμένου να προκληθεί μια τέτοια πυρκαγιά και να καταστρέψει αυτά τα 2-3 στρέμματα για τα οποία κατηγορείται. Ο 53χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Μινώα σε συνεργασία με την πυροσβεστική. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ταυτοποιηθεί και το δεύτερο άτομο, το οποίο εμπλέκεται στην υπόθεση και έχει εκδοθεί ένταλμα για τη σύλληψή του.